Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βουλγεράκη. Σας ευχαριστώ ξανά για το βήμα και το χρόνο που μας δίνετε για να ακουστούμε. Εγώ είδα μία ανακοίνωσή σας που λέει ότι τελικά έγινε αυτή η συνάντηση που ζητούσατε εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Και ενώ στην αρχή χρόνια, μου τα πηγαίνατε, και ενώ χρόνια, μου τα πηγαίνατε καλά, απλά κάνω τον πρόλογο και τα υπόλοιπα θα τα πείτε εσείς. Και ενώ στην αρχή εγώ καταλαβαίνω ότι, και ξέρετε, ανεθάρισα λίγο ότι άντε επιτέλους κάτι υπάρχει, κάτι κινείται, να που κάτι αλλάζει. Εκεί κατά τη μέση αρχίζετε να μου το χαλάτε το αφήγημα. Πάρτε το λοιπόν από την αρχή. Λοιπόν, για να το πάρουμε λοιπόν από την αρχή, πρέπει να πάμε στην αρχή της διακυβέρνησης, όπου είχαμε έρθει σε συμφωνία με τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σταθόπουλο, για τη ρύθμιση ζητημάτων που μας αφορούν, μέσα στο οποίο και ασφαλιστικά θέματα. Στην πορεία ο κύριος Σταθόπουλος, δεν γνωρίζω τους λόγους, απομακρύνθηκε και στη θέση του μπήκε ο κύριος Ξηφαράς, και μάλιστα εγώ τουλάχιστον αύριο κλείνω 2 χρόνια πρόεδρος στην, δυστυχώς πρωταπριλιά έγινα πρόεδρος, έτυχε, και βέβαια με τα ψέματα έχω αλλεργία, με τα ψέματα έχω αλλεργία. Και περίπου την ίδια περίοδο τοποθετήθηκε και ο κύριος Ξηφαράς στη θέση του Γενικού Γραμματέα, οπότε του Υπουργείου Μεταφορών, θέλετε να πείτε, του Υπουργείου Μεταφορών, Γενικό ναι. Γραμματέας Μεταφορών. Ωραία. 2 χρόνια λοιπόν δεν τα είχατε πει καθόλου. 4 χρόνια λοιπόν δεν είχαμε δει τον Υπουργό. Τον προηγούμενο τουλάχιστον δεν τον είχαμε δει επί 3,5-4 χρόνια, πόσο είναι η θητεία της σημερινής κυβέρνησης, δεν τον είχαμε δει. Συγγνώμη κύριε Κανδεράκη, αλλά είναι δυνατόν 4 χρόνια να μην έχετε δει σαν ένωση έναν υπουργό όταν υπάρχουν θέματα με κεραίες που για κάποιο λόγο έχουν καεί και δεν υπάρχουν, με αεροδρόμια και συστήματα ασφαλείας τα οποία εξυπηρετούνται από άλλα αεροδρόμια, ας πούμε της Ρόδου που δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και εξυπηρετείται από την Κάρπαθο, και όταν το μηχάνημα δουλεύει και όταν δεν έχει ένα έμπειρο εκεί δικό σας άνθρωπο. Εννοώ με αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή όλα αυτά 4 χρόνια δεν απασχόλησαν είτε το Γενικό Γραμματέα είτε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Μπας και δεν τους τα είπατε. Τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε, και εμείς πάντοτε τους, ποτέ δεν είχε κομματικό πρόσημο, ποτέ δεν είχαν, παραδοσιακά τουλάχιστον εγώ είμαι 13-14 χρόνια στην υπηρεσία, όσο γνωρίζω τον εαυτό μου στην υπηρεσία, γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω ασχοληθεί συνδικαλιστικά. Δεν ήμουν ποτέ σε κάποιο σωλήνα συνδικαλιστικό. Αποφάσισα να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου απλά. Λοιπόν, όσο θυμάμαι λοιπόν τον εαυτό μου στην υπηρεσία, ποτέ οι ανακοινώσεις του συλλόγου μας δεν είχαν κομματικό πρόσημο. Και πάντοτε βλέπαμε τους υπουργούς ως συνεργάτες. Και προσπαθούσαμε να είναι μια επικερδής win-win που λένε οι Αγγλοσάξονες, για να ευημερεί η υπηρεσία, για να ευημερούμε εμείς, για να ευημερούμε όλοι και να πηγαίνουμε μπροστά. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Και μα δεν είναι η πολιτική σας ηγεσία? Βεβαίως. Και σας δηλώνω λοιπόν ότι εκτός λοιπόν από τη συνεργασία, για να μην μπερδευόμαστε, έχουν και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, διότι υπάρχει και η φυσική και η πολιτική ηγεσία πάνω από ένα κλάδο, και είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Βεβαίως, καθορίζει τα πράγματα. Βεβαίως. Και σας λέω ότι για πρώτη φορά στα χρονικά, επί 3,5 χρόνια, δεν είχαμε δει τον κύριο Υπουργό. Αντιθέτως, δόθηκε γη και είδωρ σε έτερο κλάδο, γη και είδωρ και επικοινωνίες και ραντεβού και απ' όλα. Και αυτό είναι και το παράπονό μας. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν με τη νοοτροπία την κατσίκα του γείτονα. Εμείς ήμασταν της νοοτροπίας να μην υπάρχει άνηση μεταχείριση των κλάδων. Ο καθένας να υπάρχει σεβασμός στους κλάδους αναλόγως του έργου που παρέχει ο κάθε κλάδος. Μα ξέρετε κύριε Κανδεράκη, ακόμα και έτσι που το λέτε, εγώ θα σας το πω διαφορετικά. Μπαίνω πάντα σφήνα μέσα σε αυτά που λέτε. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει ποιος κλάδος μπορεί να πάει να δει τον υπουργό ή δεν πάει να δει τον υπουργό. Εμένα σαν πολίτη που μετακινούμε, που παίρνω το αεροπλάνο, που θέλω να έχω την ασφάλειά μου, με νοιάζει αυτό που είπα τελευταίο. Η ασφάλειά μου, να μου εξασφαλίζει την ασφάλειά μου. Τα υπόλοιπα, ακόμα και αυτά αν θέλετε, παρά τα δικά σας τα παράπονα, εγώ θα πω ότι τα βάζω σε δεύτερη θέση. Αδιανόητο 3,5 χρόνια ένας υπουργός να μην σας δέχεται, ενώ έχετε τόσα προβλήματα. Εγώ δεν σας μιλάω μόνο συνδικαλιστικά. Σας λέω λοιπόν
ότι η διοίκηση της ΕΠΑ αγνοεί επιδεικτικά τον αρμόδιο Διευθυντή Υποδομών και Συστημάτων επί 1,5 χρόνο τώρα που έχει αναλάβει, τον αγνοεί επιδεικτικά και οι αποφάσεις παίρνονται σε κλειστά γραφεία με συμβούλους. Και όταν βγαίνουν οι επίκαιρες ερωτήσεις και όταν γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος, τότε θυμόμαστε, έλα κύριε Διευθυντή τώρα να απαντήσεις. Όταν σε αγνώ επί 1,5 χρόνο. Διευθυντή Στινός, ποιον ακριβώς αγνοεί? Ποιον ακριβώς αγνοεί? Αρμόδιο. Τον αρμόδιο Διευθυντή Ηλεκτρονικών. Μάλιστα. Τον αρμόδιο Διευθυντή Ηλεκτρονικών, Υποδομών και Συστημάτων Αεροναυτιλίας, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και 1,5 χρόνο ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ωραία. Πήγατε και όποτε λοιπόν. Όποτε θέλουμε να φορτώσουμε ευθύνες, τον καλούμε. Και όποτε θέλουμε, κάνουμε άλλα. Ωραία. Εσείς λοιπόν έχετε. Δεν είναι μόνο συνδικαλιστικό το ζήτημα. Εγώ δεν σας μιλάω. Ναι, είναι ουσιαστικό. Πλαστά, είναι ουσιαστικό. Αλλά είναι ουσιαστικό και είναι για αυτό που λέτε. Νομίζω το καταλάβατε ότι δεν αναφερόμουν με τέτοια σκέψη συνδικαλιστική, αλλά επί της ουσίας κάνοντας αυτή την παρατήρηση. Μετά λοιπόν από όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν από λοιπόν, εσάς, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα αεροδρόμια σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανήματα. Αν λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Κεραίες που μπορεί να έχουν καεί ή να μην έχουν καεί. Και μετά, εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία στα Τέμπη, για κάποιο λόγο αποφάσισαν να σας δουν. Αυτό είναι καλό, έστω και μετά από 3,5 χρόνια. Θα σας πω. Λοιπόν, εμείς είμαστε σε κινητοποιήσεις από τις 16 Δευτέρου. Πολύ πριν, 2 εβδομάδες πριν από το τραγικό δυστύχημα. Γιατί μας κοροϊδεύανε. Είχαμε ζητήσει πάρα πολύ κόσμο για προσλήψεις με διαρκή εισηγητικά από την αρμόδια διεύθυνση. Διαρκή. Έχω ένα πάκο χαρτιά με εισηγητικά κάθε χρόνο για το πόσοι έχουν φύγει, πόσοι θα φύγουν, πόσοι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, κλώθανε ένα εισηγητικό για 274 προσλήψεις, όπου εκεί μέσα είχαμε βάλει 42 ηλεκτρονικούς. Μετά πολλά, οι 42 γίνανε 12. Η απόλυτη κοροϊδία. Μπήκαμε λοιπόν σε μια διαδικασία κινητοποιήσεων και με πολύ κόπο και απειλές καταφέραμε αυτό το 12 να το κάνουμε 50. Δυστυχώς όμως, ο Υπουργός δεν πρόλαβε να υπογράψει διότι παραιτήθηκε λόγω του τραγικού δυστυχήματος. Εμείς αφήσαμε, αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία των στιγμών και των ημερών, δεν ενοχλήσαμε το Υπουργείο για αρκετές ημέρες, μέχρι που κάναμε ένα δελτίο τύπου στις 8 Τρίτου. Το γνωστό δελτίο τύπου με τα προβλήματα, με τα ραντάρ, με τα συστήματα επικοινωνίας. Για το οποίο είχαμε κουβεντιάσει. Το είχαμε κουβεντιάσει. Ωραία, πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε σε αυτή τη συνέντευξη. Το οποίο ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Να. Από αρμοδίως. Να. Λοιπόν, από την ηγεσία δηλαδή δεν έχει απαντηθεί. Μαθαίνουμε όμως ότι μέσα στον οριμαχτό των εξελίξεων για τα Τέμπη, ο κύριος Υπουργός πρόλαβε στις 13 Τρίτου να δει έτερο κλάδο της αεροναυτιλίας. Και εκεί είναι που διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως. Δηλαδή λέμε εμείς δεν έχουμε ενοχλήσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τρέχετε με τα Τέμπη. Παρόλα αυτά προλάβατε να ασχοληθείτε με την αεροναυτιλία. Και εμάς δεν μας βλέπετε. Εκεί λοιπόν μας κλείστηκε ένα ψεύτικο ραντεβού από τον κύριο Γενικό Γραμματέα, ψεύτικο ραντεβού την περασμένη εβδομάδα, και τελευταία στιγμή ακυρώθηκε ως λάθος, όταν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι γνωρίζουν μια εβδομάδα πριν το πρόγραμμα του Υπουργού. Ακυρώθηκε το ραντεβού με το πρόσχημα ότι ήταν λάθος και ότι ο Υπουργός θα ήταν στο εξωτερικό. Και βεβαίως εμείς ανεβήκαμε επάνω στο Υπουργείο και διαμηνήσαμε στο γραφείο του κυρίου Υπουργού ότι για μας πλέον ο κύριος Γενικός είναι persona non grata. Και τα ψέματα τελειώσαμε. Και δεν ξαναμιλάμε με τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Θεωρούμε βέβαια ότι είναι και εκτός από αναξιόπιστος, ότι είναι και αναρμόδιος για να ομιλεί
σύμφωνα με τις τελευταίες εξουσιοδοτήσεις που δόθηκαν στους κύριους υπουργούς. Από τον κύριο υπουργό. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσανε. Έχουμε φάει πολλά ψέματα 2 χρόνια. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας, παρότι δεν αναγνώρισε στην αρχή τις δεσμεύσεις του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα, λες και το κράτος δεν έχει συνέχεια, δεν αναγνώρισε τις δεσμεύσεις του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα ως ότι έλεγε πολλά και έταζε πολλά. Παρόλα αυτά δεσμεύτηκε ότι θα λύσει τα ασφαλιστικά μας ζητήματα πέρυσι το καλοκαίρι του 22 και τελικά δεν έγινε τίποτα. Και μετά πολλά, αφού πιέσαμε με αυτόν τον τρόπο, κλείθηκε ραντεβού για την Τετάρτη, προχθές δηλαδή, στο Υπουργείο με τον κύριο Υφυπουργό και τον κύριο Υπουργό. Και παρουσία βέβαια, και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Συναντηθήκατε δηλαδή με τον Γεραπετρίτη, θέλετε να πείτε. Βεβαίως. Με τον κύριο Υφυπουργό αρχικά και μετά με όλους μαζί, ωραία, με όλη μαζί την ηγεσία. Ωραία. Πηγαίνετε, προχωρήστε το, γιατί και ο χρόνος δεν είναι μεγάλος ο ραδιοφωνικός. Εκεί λοιπόν, επειδή εμείς πηγαίναμε και ήταν δεδομένο ότι θα μας πούνε ότι δεν προλαβαίνουμε να σας κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή, αντιθέτως όλα ήταν ρόδινα. Και μέσα σε όλα τι εννοείτε όλα ήταν ρόδινα? Μας τα δώσανε όλα. Ναι. Προφορικά. Εμείς πρώτα ζητήσαμε το ηλικιακό. Είπαμε ότι είμαστε μέσος όρος 55 έτη και πρέπει να ξαναεπανέλθει το ηλικιακό όριο των ηλεκτρονικών στις προσλήψεις. Έτσι. Εκεί λοιπόν το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι αύριο φέρνουμε τροποποίηση που αφορά όλο το προσωπικό της ΥΠΑ με ηλικιακό όριο 30 έτη. Ναι. Λέμε, εμάς 30 έτη τους ηλεκτρονικούς δεν μας ικανοποιεί. Θέλουμε 35, διότι ο άλλος μέχρι να πάρει τα πτυχία του, τα μεταπτυχιακά του, να πάει στρατό, αν είναι άντρας. Χρειάζεται χρόνο. Να πάρει και μια εμπειρία 5 χρόνων που απαιτείται για να τα δηλώσει στον ΑΣΕΠ. Ναι. Χρειάζεται χρόνο. Θέλουμε τα 35 έτη όπως είχαμε παλιά. Δεν τίθεται θέμα ηλικιακού ρυθμού. Ωραία. Είπανε λοιπόν ναι. Παρακάτω. Λοιπόν, μας είπανε ότι θα το φέρουνε. Ναι. Μας είπανε και άλλα πράγματα. Δεσμευτήκανε και για τα ασφαλιστικά. Και φύγαμε χαρούμενοι να πάμε να κάνουμε Δέλτα Σίγμα για να αποσύρουμε τις κινητοποιήσεις μας. Ναι. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον κύριο Υφυπουργό να τον ευχαριστήσω πριν το Δέλτα Σίγμα και μου είπε ότι ξέρεις, το νομοσχέδιο έχει κλείσει για αύριο και δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε για σας. Α. Πείτε μου σε τι θα βρισκόσασταν εσείς μετά από τέτοιο εμπεγμό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά από τέτοιο εμπεγμό και χθες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, είχανε αποκρύψει το νομοσχέδιο από την σελίδα της Βουλής. Βέβαια, όποιος ψάχνει βρίσκει, το βρήκαμε στην αναζήτηση του νομοσχεδίου. Τι εννοείται, είχαν αποκρύψει, μισό λεπτό, πώς το είχαν κρύψει? Δεν ήταν εκεί που πας και λέει συζήτηση και ψήφιση. Έλεγε δεν υπάρχει κανένα νομοσχέδιο για συζήτηση και ψήφιση. Ναι. Έπρεπε να ψάξεις πιο βαθιά στην ιστοσελίδα της Βουλής για να το βρεις. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν οι τροπολογίες, όπου βέβαια δεν αφορούσε η τροπολογία όλο το προσωπικό. Στο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων σας είχαν περάσει και εσάς. Δεν ήταν της αγροτικής, ήταν του ανάπτυξης και επενδύσεων. Μάλιστα. Αυτό ήτανε. Ναι, ναι. Γι' αυτό ήταν και εισηγητής ο κύριος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Ήταν αρμόδιος. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπήρχε η τροπολογία μέσα, την οποία δεν θέλανε και να δούμε, όπου δεν αφορούσε όλο το προσωπικό της ΥΠΑ, αλλά συγκεκριμένο κλάδο. Ναι. Για τον οποίο έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια γη και είδωρ και πρέπει να καταλάβουν. Αεροναυτιλία θέλετε να πείτε, αυτό λέτε. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Δεν μπορεί με ένα κλάδο να πάει μπροστά η υπηρεσία. Πρέπει να το καταλάβουν. Η αεροναυτιλία αυτοματοποιείται καθημερινά. Και όταν λέμε αυτοματοποίηση εννοούμε συστήματα και ηλεκτρονική. Θα το καταλάβουν αργά ή γρήγορα. Όσοι προσπαθούν να περάσουν άλλα πράγματα θα βρεθούν... Πώς αλλιώς θα κινηθεί αν δεν υπάρχουν τα μηχανήματα, τα εχέγγυα, αν δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια, αν δεν υπάρχουν τα ραντάρ, αν δεν υπάρχετε εσείς να τα χειριστείτε? Λέω εγώ με βάση την κοινή λογική, πώς μπορεί να γίνει η πτήση με ασφάλεια?
Δεν ξέρω, να απαντήσει το Υπουργείο σας. Μάλιστα, λοιπόν. Εμείς ζητάμε ανακαλύψατε, πλέον. Ανακαλύψατε λοιπόν ότι στο νομοσχέδιο ή στις διατάξεις που δεν φαινότανε, που είχαν εντέχνος, όπως λέτε εσείς, κρύψει, αλλά ψάξατε και το βρήκατε, ευνοούσαν μόνο την αεροναυτιλία, δηλαδή ούτε για τα ασφαλιστικά όχι, είχαν όχι περάσει κάτι. Αεροναυτιλία είμαστε και εμείς. Μόνο ένα κλάδο της αεροναυτικής. Μάλιστα. Δεν σας αυτό λοιπόν το οποίο κάνανε ή διαπιστώσατε ήταν το εξής, ότι ούτε το ηλικιακό κριτήριο είχε μπει, ούτε κάτι άλλο. Τίποτα. Για μας τίποτα. Για μας τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος, μπορώ να φανταστώ, ποιος πηγαίνει στον υπουργό ή στους υπουργούς κατά καιρούς και του λέει τι τροπολογία είναι αυτή, παιδί μου. Είναι, γιατί το υπάρχει και φιλότιμο η ταινία με τον Κωνσταντάρα. Είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Τι τροπολογία είναι αυτή, παιδί μου, αφορά όλο το προσωπικό της ΥΠΑ, κύριε Υπουργέ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε. Αυτά τελειώσανε. Εμείς θέλουμε, είπε, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός στη χθεσινή του ομιλία για 3 λεπτά που μίλησε, ότι την άλλη εβδομάδα θα φέρουμε και για τους ηλεκτρονικούς το ηλικιακό όριο. Εμάς δεν μας αρκεί αυτή η δέσμευση. Θέλουμε πράξεις και θέλουμε να λυθεί και το ασφαλιστικό μας. Μάλιστα. Οι κινήσεις σας. Το οποίο το έχουν λύσει για άλλο κλάδο. Ωραία. Λίγο πολύ δώσαμε στον κόσμο και κατάλαβε τι είναι αυτό το οποίο συζητάμε και γιατί σας κάλεσα, κύριε Κανδεράκη. Ρωτάω. Για τα συστήματα ούτε λόγος. Έτσι. Δεν έχει απαντηθεί το δελτίο τύπου μας. Δεν έχει απαντηθεί. Ενώ σε επιστολή άλλου κλάδου προς το Υπουργείο, το οποίο αναφέρει για τα συστήματα, σωματιακό χαρτί. Χαρτί σωματείου, το γυρίζουν πίσω σε διευθυντή ηλεκτρονικών για να απαντήσει αρμοδίως. Αυτό τώρα είναι από εκείνα τα οποία πραγματικά δεν θέλεις να πεις περισσότερα πράγματα, γιατί βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα, αλλά λες είναι αδιανόητο όταν πρέπει να υπάρχει η ασφάλεια συνολικά της αεροναυτιλίας, εσύ για δικούς σου λόγους, όπως τουλάχιστον εσείς μας αφήνετε όλοι μας να καταλάβουμε, κύριε Κανδεράκη, λέτε ότι εδώ κάνουν είτε συνδικαλιστικά, είτε κομματικά, είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διακρίσεις, προωθούν θέματα του ενός, αφήνουν τον άλλο, όταν η λέξη ασφάλεια, αεροδρόμιο και πτήση έχει να κάνει με πάρα πολλούς κλάδους. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Καθόλου. Τα λέτε καλύτερα και από μένα. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ και κάτω τι κάνετε? Περιμένουμε 2-3 μέρες αφού δεσμευτήκανε. Περιμένουμε, θα περιμένουμε όλοι μαζί 2-3 μέρες, να έρθει η επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι νομοσχέδιο θα έρθει και να δούμε αν, γιατί αν καταθέταμε όλα μας τα αιτήματα σε χαρτί, θα ερχόταν η οικολογική καταστροφή στον Αμαζόνιο. Αν γράφαμε το δελτίο τύπου, αν γράφαμε όλα τα προβλήματα, θα είχαμε οικολογική καταστροφή στον Αμαζόνιο. Λοιπόν, θέλουμε 2 πράγματα. Θέλουμε να τα δούμε και τα 2 στο νομοσχέδιο για να προχωρήσουμε εν ειρήνη. Και φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτά τα οποία, για τα οποία τώρα μας μιλάτε. Είναι και εκείνα για τα οποία στο δελτίο τύπου αναφερόσασταν, με όλη αυτή την επισφάλεια που υπάρχει. Όταν μηχανήματα είναι πεπαλαιωμένα, όταν έμπειρο προσωπικό δεν υπάρχει σε αεροδρόμια που καλύπτουν άλλα αεροδρόμια, επειδή δεν λειτουργούν μηχανήματα ασφαλείας σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο βασικά από όλα. Βεβαίως, αλλά φυσικά και το θέμα, δηλαδή εμείς λέμε συστήματα χωρίς κόσμο, ο κόσμος είναι η ψυχή των συστημάτων. Τι να κάνω να παίρνω συστήματα, ποιος θα τα υποστηρίζει, ποιος θα τα φροντίζει. Σωστά. Εμείς τα σχεδιάζουμε, εμείς τα φροντίζουμε, εμείς τα συντηρούμε, εμείς είμαστε που τα πονάμε. Ναι. Και εκμεταλλεύονται το γεγονός των υψηλών εφεδριών που υπάρχουν σε συστήματα για να μας φημώσουν. Λοιπόν, γιατί όταν υπάρχουν υψηλές εφεδρίες. Περιμένουμε το διάστημα για το οποίο μας μιλήσατε. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις και αν συνολικά πραγματικά όλα τούτα εδώ τα οποία ακούσαμε εντάσσονται μέσα σε ένα νομοσχέδιο για την ασφάλεια όλων μας. Κύριε Κανδεράκη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.